4. Θα καλημερίσω την κυρία Χιλά Ευδοξία. Η κυρία Χιλά είναι υποψήφια στα Χανιά με την φωνή της λογικής. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Καλημέρα σε όλους εσάς εκεί στα Χανιά, κυρία Χιλά. Πώς είστε? Καλημέρα κυρία Μπουργεράκη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες. Λοιπόν, φωνή λογικής. Για δώστε μας λιγάκι το στίγμα της φωνής της λογικής. Γιατί ξέρετε τη λογική, πολλές φορές την επικαλούμαστε, μιλάμε και για την κοινή λογική κλπ. Για να δούμε τώρα πολιτικά η φωνή της λογικής τι συμπεριλαμβάνει. Φυσικά να μην ξεχνάμε και να μην λησμονούμε ότι την λογική τη χρησιμοποιούμε και στη λογική του παραλόγου πολλές φορές. Η αλήθεια είναι, παρατάσσεται, εμείς δεν είμαστε η φωνή του παραλόγου και είμαστε πραγματικά φωνή της λογικής. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο πλαισιώνεται από ανθρώπους, απλούς πολίτες της διπλανής πόρτας, οι οποίοι είναι ενεργοί πολίτες και οι οποίοι αποφάσισαν με φυσικά γνώμονα τον κόσμο ο οποίος μας πλαισιώνει και μας στηρίζει, το γεγονός ότι πλέον κουραστήκαμε από αυταπάτες τις οποίες προσπαθούν να μας κάνουν να περάσει στο μυαλό μας ως πραγματικότητες. Έτσι λοιπόν το κόμμα Φωνή Λογικής είναι ένα δεξιό κόμμα οικονομικά φιλελεύθερος επί του πλείστον που αποτελείται από απλούς ανθρώπους και αυτό που πρεσβεύει και θέλει είναι ευτυχισμένους ανθρώπους και δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για όλο τον κόσμο. Και όταν λέω ευτυχισμένους ανθρώπους, τους ξέρετε κι εσείς, γνωρίζετε ότι υπάρχει πολύ πόνος εκεί έξω. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Και ευελπιστούμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να καταφέρει αυτό να αλλάξει. Ευτυχισμένοι άνθρωποι, αξιοπρεπή διαβίωση, αυτό θέλετε να πείτε? Αυτό, υπό αυτήν την έννοια, ξέρετε, ευτυχισμένοι άνθρωποι, μιλώ πάντα με το θετικό πρόσημο. Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος σημαίνει ότι έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση, όπως πολύ σωστά προαναφέρετε, ότι εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να παραλαμβάνει την όποια βοήθεια, γιατί δεν θα είναι βοήθεια εσύ τη χιανιά. Όταν φτάσει ένα άνθρωπο να έχει βοήθεια, δεν μπορεί, αντιλαμβάνεστε, να ζήσει με ένα market pass των 20 ευρώ. Αυτά είναι επιδόματα τη χιανιά και προσβάλλουν, αν θέλετε, την προσωπικότητά μα ω άνθρωποι, ω Έλληνε. Εμεί αυτό που θέλουμε είναι ασφάλεια για όλε τι γειτονιέ τη Ελλάδα μα. Εμεί αυτό που θέλουμε είναι δικαιοσύνη στο 100%. Στο 100% όταν θα γίνεται μία παράβαση σοβαρή, ένα ποινικό, να υπάρχει δικαιοσύνη αληθινή. Και όχι αυτά τα ημίμετρα, ούτε καν ημίμετρα, μακάρι να ήταν και ημίμετρα, τα ισόβια που δεν ισχύουν ποτέ ούτε κατά το ίμιση. Θέλουμε λοιπόν δικαιοσύνη, θέλουμε ασφάλεια στις γειτονιές των ανθρώπων, στις γειτονιές μας δηλαδή, στο σπίτι μας. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή μία ατζέντα κάποιων προγραμμάτων ουσιαστικά και αγωνιζόμαστε για την αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, για τα κίνητρα και για τη λύση του δημογραφικού, για την ασφάλεια σε κάθε γειτονιά, όπως σας είπα, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Αυτό το πράγμα με τους λαθρομετανάστες είναι σε βαθμό κακουργήματος και δεν θέλω να παρεξηγηθώ προς Θεού. Δεν μιλώ για τους μετανάστες, δεν είμαστε ρατσιστές. Απέχει παρασάγκα σε αυτό που λέω με την πραγματικότητα. Δηλαδή, μιλάμε για τους εισβολείς, για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ από μια άλλη κουλτούρα που δεν μπορούν να συνάδουν με τη δική μας πραγματικότητα, με τη δική μας λειτουργικότητα, με τη δική μας κουλτούρα και λειτουργούν απολύτως παραβατικά. Μην κάνω ξανά, τώρα έχει γίνει πλέον τόσες πολλές φορές αυτή η συζήτηση με το τι έγινε πρόσφατα, ας πούμε, και στην ΚΟ. Και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό που εμείς αγωνιζόμαστε είναι για την αναδιάρθρωση της ελληνικής εκπαίδευσης. Αυτό που άκουσα και πριν που μιλούσατε με την καλεσμένη σας, το οποίο είναι αληθές. Κάποια στιγμή και αυτό πρέπει να επιληθεί. Πρέπει τα πανεπιστήμια και γενικώς η εκπαιδευτική δομή να ανήκει στους νέους μας, να ανήκει στους φοιτητές μας, να ανήκει στα παιδιά μας. Θα πρέπει να υπάρχει προστασία και σωστή αστυνόμευση για να μην μπαίνει ο κάθε εισβολής ή ο κάθε ένας οποιοδήποτε μέσα στα πανεπιστήμια και είτε δημιουργεί μέσα εκεί χώρους προστασίας για τον εαυτό του για παραβατικές συμπεριφορές, είτε για να καταστρέψει τη δημόσια περιουσία. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δεν γίνεται και εν έτη 2023, εμείς οι Έλληνες που έχουμε δώσει πολιτισμό, που είμαστε, αν μη τι άλλο, μία δεής λαός, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κύριε Χιλά, λέτε, είπατε στην αρχή ότι είμαστε ένα δεξιό κόμμα. Ποια είναι η διαφορά σας για κάποιον που αναρωτιέται αυτή την ώρα και σας ακούει? Ποια είναι η διαφορά σας ως δεξιό κόμμα από την Νέα Δημοκρατία? Ναι, θα σας απαντήσω ότι η διαφορά μας θεωρώ ότι απέχει παρασάγκας. Υπό ποια έννοια?
Εμείς, ας πούμε, όχι, δεν αγκαλιάζουμε όπως αγκαλιάζει η Νέα Δημοκρατία τους λαθρομετανάστες και τους εισβολείς. Εμείς αγκαλιάζουμε τους μετανάστες που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, μητέρες με παιδιά, σαφώς και τους αγκαλιάζουμε και θα τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε μέχρι να επιληθεί η κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, στη χώρα τους κτλ. Δεν αγκαλιάζουμε κάποιους νόμους, τους οποίους πάρα πολύ ευχάριστα και χαρούμενα ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να αγκαλιάσει, και μιλάω αυτή τη στιγμή για τη ΛΑΟΤΚΙ Plus and Delta, διότι εμείς δεν είμαστε υπέρ στις υιοθετήσεις από ομοφιλόφιλους παιδιών. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Επίσης, να σας πω κάτι, και ξαναλέω, δεν είμαστε ομοφοβικοί σε καμία περίπτωση. Μπορούμε να δεχτούμε τη διαφορετικότητα. Και εγώ είμαι διαφορετική και εσείς όλοι διαφορετικοί είμαστε. Δεν βγαίνουμε με πανό και με ανομαλίες μέσα στους δρόμους για να το δείξουμε ή να το διεκδικήσουμε. Δεχόμαστε τη διαφορετικότητα, αλλά όχι την ανομαλία. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Εννοείται πως αν είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος, ίσως είμαστε όλοι ίσοι. Αυτό δεν αλλάζει. Κάτι που η Νέα Δημοκρατία μας το προμοτάρει με ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο, το οποίο εμείς δεν το αποδεχόμαστε. Δεν αποδεχόμαστε γονέας ένας και γονέας δύο. Υπάρχει η μαμά και ο μπαμπάς. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τη φυσιολογικότητά μας και να πούμε ότι γινόμαστε μοντέρνοι με αυτόν τον τρόπο ή αποδεχόμαστε ανθρώπους. Μα τους αποδεχόμαστε ούτως ή άλλως. Για όνομα του Θεού, σαφώς είμαστε όλοι ίσοι. Αλλά βρε παιδιά, για όνομα του Θεού, πάμε τον άριστον. Δεν μπορούμε να βάζουμε αυτές τις παιδικές ψυχές σε μια διαδικασία που όταν θα μεγαλώσει και συνειδητοποιήσει τη φυσιολογικότητά του, καταλαβαίνετε τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου, αυτού του παιδιού. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα ακολουθήσει το μοτίβο των γονέων να θέλει να είναι, ας πούμε, ένα ομοφυλόφιλο πλάσμα. Μπορεί να θέλει να είναι φυσιολογικό. Άρα αντιλαμβάνεστε πώς θα αισθάνεται. Εμείς λοιπόν όλα αυτά δεν τα αποδεχόμαστε. Δεν μπορούμε να παίρνουμε παιδικές ψυχές και να τις χρησιμοποιούμε για την προσωπική μας ικανοποίηση, να θέλουμε να πούμε ότι είμαστε γονείς. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι γυναίκες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, γυναίκες, και δέχονται τη μοίρα του Θεού. Ότι για να συμβαίνει κάποιο λόγο θα υπάρχει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα το παράλογο να το κάνουμε φυσιολογικό. Κυρία Χιλά, μένετε σε δύο διαφορές, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του μεταναστευτικού και το εξηγήσατε, σε ό,τι έχει να κάνει με την διαφορετικότητα και το εξηγήσατε. Είναι μοναδικές διαφορές ή υπάρχουν και εκείνα τα άλλα τα οποία σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία, επειδή μιλήσατε για ευτυχισμένους ανθρώπους με αξιοπρεπή διαβίωση, αυτό σας πάει εσάς με σκέψεις παρακάτω, με αιτήματα παρακάτω? Σαφώς είναι πολλά αυτά που είναι για να συζητηθούν και οι διαφοροποιήσεις μας έναντι της Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι κυρία Δουλγεράκη, έναντι πολλών άλλων κομμάτων, και θα μιλήσουμε για τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι αυτή που υπερισχύει. Εμείς επίσης είμαστε τελείως διαφορετικοί στην άποψη και του ποινικού κώδικα, όπως σας είπα. Mm-hmm. Θέλουμε πραγματικά αυστηροποίηση. Αντιλαμβάνεστε επίσης κι εσείς ότι δεν είναι δυνατόν να διαπράττονται τέτοια σοβαρά εγκλήματα και ειδικά της παιδοφιλίας, της παιδεραστίας και των βιασμών, και αντί για ισόβια να μένουν 12 χρόνια, 7 χρόνια, 5 χρόνια και να βγαίνουν. Δεν είναι δυνατόν. Και όχι μόνο για αυτά τα εγκλήματα που είναι τα σοβαρά και τα πραγματικά ακραία. Για οποιοδήποτε έγκλημα υπάρχει μια ποινή, θα πρέπει να τηρείται. Επίσης η ασφάλεια σε κάθε γειτονιά, που αυτό έχει να κάνει ουσιαστικά και συνάδει με το μεταναστευτικό. Πλην τούτου όμως, και για την αστυνομία και οτιδήποτε, εμείς θα είμαστε δίπλα στην αστυνομία. Θα στηρίξουμε την αστυνομία. Αυτό το ότι δεν πράττουμε, γιατί υπάρχουν εντολές άνωθεν που έχει ακουστεί, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τώρα τελευταία, που γίνανε κάποιοι σοβαροί βανδαλισμοί στη Θεσσαλονίκη και η αστυνομία βρισκόταν δίπλα. Και δυστυχώς οι άνθρωποι, γιατί είχαν, όπως οι ίδιοι παραδέχτηκαν, εντολές άνωθεν, δεν εμπλακήκανε με κίνδυνο να χτυπήσουν άνθρωποι σοβαρά, από μια ομάδα δηλαδή. Μπαχαλάκι τον, επιτρέψτε μου για την έκφραση, που συνηθίζει να πράττει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει περιουσίες. Λοιπόν, αυτά εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε. Θέλουμε η κοινωνία να είναι δίκαιη. Θέλουμε η απλή φωνή του λαού να ακουστεί, και δεν είναι δυνατόν. Φαντάζομαι ότι θα το υποστηρίζετε ανθρώπινα κι εσείς, όχι κομματικά, αλίμονο. Ότι δεν είναι δυνατόν να μην θέλουμε να είμαστε αξιοπρεπείς άνθρωποι, να μπορούν τα παιδιά μας να σπουδάζουν αξιοπρεπέστατα, να μπορούν οι φτωχές οικογένειες να ανταποκριθούν στις αιστείες που θα έπρεπε να μπορούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους και δεν φιλοξενούνται για πολλούς και ευνόητους λόγους αυτή τη στιγμή. Κύριε Χιλά, ξέρετε ότι ο χρόνος δεν είναι ανεξάνδρετο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε μας τις διαφορές σας σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμά σας για την οικονομία, όπως επίσης και για την υγεία.
και για την υγεία. Πάρα πολύ εύστοχα αυτά που μου αναφέρετε, πάρα πολύ σωστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κομμάτι της υγείας, ειδικότερα στα νοσοκομεία μας, δεν δουλεύει. Δεν έχει δουλέψει ποτέ από καμία ουσιαστικά παράταξη η οποία έχει αναλάβει. Ακούγα και την προηγούμενη κυρία που έλεγε το ΕΚΑΟ ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν θα κατηγορήσω τα κόμματα. Ίσως τελικά να μην τους έφτανε και ο χρόνος. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχουμε φτάσει να διοικούμε για να σας το απαντήσω. Παρά τα αυτά όμως γνωρίζω με την απλή λογική ότι αυτό το κομμάτι μπορεί να αλλάξει και μπορεί να βοηθηθεί. Τα πράγματα είναι απλά μαθηματικά που μπορούν να.